Οι κάστορες είναι μεγάλα τροκτικά του βόρειου ημισφαίριου. Υπάρχουν δύο είδη, ο κάστορας της Βόρειας Αμερικής και ο Ευρασιατικός κάστορας. Οι κάστορες είναι τα δεύτερα σε μέγεθος τροκτικά μετά τους υδρόχυρους με βάρος ως 50 κιλά. Έχουν εύσωμο σώμα με μεγάλα κεφάλια και μπροστινά πόδια που μοιάζουν με χέρια. Τα δύο είδη διαφέρουν στο σχήμα του κρανίου και της ουράς και στο χρώμα της γούνας. Οι κάστορες ζουν σε περιοχές με γλυκό νερό, όπως ποτάμια, ριάκια και λίμνες. Ζουν συνήθως μέχρι 10 χρόνια. Οι κάστορες χτίζουν φράγματα και καταφύγια χρησιμοποιώντας κλαδιά δέντρων, βλάστηση, βράχους και λάσπη. Τα φράγματα περιορίζουν τη ροή του νερού και οι κατοικίες χρησιμεύουν ως καταφύγια. Οι υποδομές τους δημιουργούν υγρότοπους που χρησιμοποιούνται και από πολλά άλλα είδη και λόγω της επίδρασής τους σε άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος, οι κάστορες θεωρούνται βασικό είδος. Τα ενήλικα αρσενικά και θηλυκά ζουν σε μονογαμικά ζευγάρια με τους απογόνους τους. Μετά το πρώτο τους έτος, τα μικρά βοηθούν τους γονείς τους να επισκευάσουν φράγματα και καταφύγια. Τα μεγαλύτερα αδέρφια μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ανατροφή νεογέννητων απογόνων. Οι κάστορες κρατούν περιοχές που τις σημαδεύουν, χρησιμοποιώντας μικρούς σωρούς από λάσπη και θράσματα, στους οποίους προσθέτουν δική τους αρωματική μυρουδιά. Ιστορικά, οι κάστορες έχουν κυνηγηθεί για τη γούνα, το κρέας και το καστόριό τους. Το καστόριο είναι ελαιόδες υγρό που παράγεται από τους μοσχογόνους αδέρες του κάστορα και χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία. Οι κάστορες ήταν μια σημαντική κινητήρια δύναμη στο εμπόριο γούνας. Πριν ξεκινήσουν οι προστασίες τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, το υπερβολικό κυνήγι είχε σχεδόν εξοντώσει και τα δύο είδη του κάστορα. Οι πληθυσμοί τους έκτοτε έχουν ανακάμψει. Η λέξη κάστορας είναι ελληνική. Ο ένας από τους δύο αδελφούς της ωραίας Ελένης λεγόταν Κάστορ. Μαζί με τον αδελφό του, τον Πολυδεύκη, ήταν οι Διόσκουροι. Οι Διόσκουροι ήταν θεοί του φωτός και προσωποποιούσαν για τους Έλληνες την εντιμότητα, τη γενεοψυχία, την τόλμη, την ευγένεια και την αρετή. Ήταν προστάτες των καραβιών και των ναυτικών. Οι κάστορες έχουν μήκος κεφαλιού σώματος 80 ως 120 εκατοστά, με ουρά 25 ως 50 εκατοστά. Το βάρος τους είναι 11 ως 30 κιλά, αλλά μπορεί να φτάσει και ως τα 50 κιλά. Τα αρσενικά και τα θηλυκά είναι σχεδόν πανομοιότυπα εξωτερικά. Το σώμα τους είναι μορφοποιημένο σαν θαλάσσιο θηλαστικό και η στιβαρή κατασκευή τους τους επιτρέπει να τραβούν βαριά φορτία. Το τρίχωμα του κάστορα είναι πολύ πυκνό και λειτουργεί για να κρατά το ζώο ζεστό, να το βοηθά να επιπλέει στο νερό και να το προστατεύει από τα αρπακτικά. Οι προστατευτικές τρίχες έχουν μήκος 5 ως 6 εκατοστά και συνήθως κοκκινοπό καφέ χρώμα, αλλά μπορεί να κυμαίνονται από κυτρινοπό καφέ έως σχεδόν μαύρο. Το εσωτερικό τρίχωμα έχει μήκος 2 ως 3 εκατοστά και σκούρο γκρι. Οι κάστορες αλλάζουν τρίχωμα κάθε καλοκαίρι. Οι κάστορες έχουν μεγάλα κρανία με ισχυρούς μασιτικούς μύες. Έχουν 4 κοπτήρες σε σχήμα σμήλης που συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε όλη τους τη ζωή. Τα μάτια, τα αυτιά και τα ρουθούνια είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μπορούν να παραμείνουν πάνω από το νερό, ενώ το υπόλοιπο σώμα είναι βυθισμένο. Τα ρουθούνια και τα αυτιά έχουν βαλβίδες που κλείνουν κάτω από το νερό, ενώ οι μεμβράνες διέγερσης καλύπτουν τα μάτια. Τα χείλη του κάστορα μπορούν να κλείσουν πίσω από τους κοπτήρες, εμποδίζοντας το νερό να εισέλθει στο στόμα του, καθώς κόβει και δαγκώνει αυτό που θέλει ενώ είναι βυθισμένος. Τα μπροστινά πόδια του κάστορα είναι επιδέξια, επιτρέποντάς του να πιάνουν και να χειρίζονται αντικείμενα και τρόφιμα, καθώς και να σκάβουν. Τα πίσω πόδια είναι μεγαλύτερα και έχουν πλέγμα ανάμεσα στα δάχτυλα. Οι κάστορες μπορούν να κολυμπήσουν με ταχύτητα 8 χιλιόμετρων την ώρα, χρησιμοποιώντας μόνο τα πίσω πόδια τους με το πλέγμα, ενώ τα μπροστινά πόδια διπλώνουν κάτω από το στήθος. Στο έδαφος μπορούν να κινηθούν γρήγορα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται και μπορούν να μεταφέρουν αντικείμενα ενώ περπατούν με τα πίσω πόδια τους. Η χαρακτηριστική ουρά του κάστορα
έχει κονική, μειώδη, τριχωτή βάση. Τα επόμενα 2/3 της ουράς είναι επίπεδα και φωλιδωτά. Η ουρά έχει πολλαπλές λειτουργίες. Παρέχει στήριξη στο ζώο όταν είναι όρθιο, όπως όταν τρώει το φλοιό ενός δέντρου, λειτουργεί ως πιδάλι όταν κολυμπά και αποθηκεύει λίπος για το χειμώνα. Οι κάστορες είναι φυτοφάγα ζώα με γενική διατροφή. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, τρέφονται κυρίως με ποώδη φυτικά υλικά όπως φύλλα, ρίζες, βότανα, φτέρες και χόρτα. Κατά τη διάρκεια του φθινόπωρου και του χειμώνα, τρώνε περισσότερο φλοιό από ξυλώδη φυτά. Οι κάστορες μπορούν να αποθηκεύουν το φαγητό τους για το χειμώνα, συσσωρεύοντας ξύλα στο βαθύτερο μέρος της λίμνης τους, που δεν είναι προσβάσιμο από άλλα ζώα. Οι κάστορες οριμάζουν σε περίπου 1,5 έως 3 χρόνια από τη γέννησή τους. Γεννούν ως και 4 μικρά την άνοιξη και το καλοκαίρι, μετά από 3 ή 4 μήνες κοίησης. Οι νεογέννητοι κάστορες μπορούν να ανοίξουν τα μάτια τους μέσα σε λίγες μέρες από τη γέννησή τους. Οι κάστορες μερικές φορές έρχονται σε σύγκρουση με τους ανθρώπους για τη χρήση γης. Οι κάστορες μπορούν να βλάψουν καλλιέργειες από θέματα ξυλίας, δρόμους, τάφρους, κήπους και βοσκοτόπια μέσω ροκανίσματος, φαγητού, σκάψιμου και πλημμύρας. Περιστασιακά επιτίθενται σε ανθρώπους και κατοικίδια ζώα, ιδιαίτερα όταν έχουν μολυνθεί από λύσα για να υπερασπιστούν την επικράτειά τους ή όταν αισθάνονται ότι απειλούνται. Οι κάστορες μπορούν να μεταδώσουν τη γιαρδίαση, μια εντερική παρασιτική λίμωξη, μολύνοντας τα επιφανειακά νερά, αν και τέτοια κρούσματα προκαλούνται συχνότερα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στον ανθρώπινο πολιτισμό, ο κάστορας συμβολίζει την εργατικότητα και την παραγωγικότητα, ειδικά σε σχέση με την κατασκευή. Είναι το εθνικό ζώο του Καναδά.